Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ χαμηλότερα από τον πήχη που είχε θέσει η κυβέρνηση για την πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν αυτό το νούμερο που αποκόμισε τελικά από την ψηφοφορία προηγήθηκε λίγο μετά τις 7 σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μόλις 160 υπερψήφισαν, ενώ 135 είπαν όχι και 5 απουσίαζαν από τη Βουλή. Ο κύριος Μελάς που αναμένεται να υπερψηφίσει είπε παρόν, άρα δεν ψήφισε, αλλά μετά διευκρίνησε ότι κατέθεσε το 20% της άποψής του και θα καταθέσει το 80% με υπερψήφιση του κυρίου Δήμα στις προσεχείς 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Νωρίτερα ο κύριος Βενιζέλος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, έκανε άνοιγμα προς την πρόταση των 8 που ήδη έχει κατατεθεί και κάλεσε τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπως είπε, να αποδεχθούν ένα πρόεδρο από κοινού και ταυτόχρονα μετά να έχουν μια εθνική ομάδα η οποία θα πάει να διαπραγματευτεί και να ορίσουν και το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η συγκυβέρνηση έθεσε λοιπόν αυτά τα διλήμματα και μέσω του χρόνου κατάθεσης της πρώτης αναθεώρησης συντάγματος, που είναι και ένα πρόσθετο θέμα που έχει θέσει, γιατί βεβαίως αν διαλυθεί η Βουλή δεν προφθαίνουν να κάνουν τίποτε. Και πάντως ανεξάρτητα από τα σοβαρά θέματα προς αναθεώρηση που επρόκειτο να μιλήσουν, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς να αλλάξει το Σύνταγμα. Όπως παραδείγματος χάρη ο αριθμός των βουλευτών, να είχαν και αυτοί μια ευαισθησία σοβαρής μείωσης των βουλευτικών αποζημιώσεων και των πάσης φύσεως προνομίων. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα κάνει μια συνταγματική ρύθμιση, νομίζω. Να είχαν καταργήσει ειδικούς γραμματείς και σταδιακά να καταργούσαν και τους γενικούς γραμματείς με αντίστοιχη αναβάθμιση των γενικών διευθυντών των Υπουργείων. Δηλαδή να είχαν μαζέψει το κράτος στην κορυφή, να είχαν μειώσει δραστικά τον αριθμό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και να είχαν μέχρι να φτάσει η ώρα της καθιέρωσης από το Σύνταγμα του ασυμβίβαστου, να είχαν τοποθετήσει πρόσωπα αξιοκρατικά και όχι στενά κομματικά, για να μπορούν να έχουν και γνώση του αντικειμένου στους υπουργικούς θόκους. Παράλληλα, για να αλλάξουν, θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει συνενετικά τον εκλογικό νόμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, είναι περίεργος, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και θα σας πω με ποιον καλεσμένο, να είχαν μείνει στην ουσία. Θα είχε μείνει μόνο η ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και στο άρθρο που αφορά την το 61 που αφορά την ασυλία των βουλευτών. Μια άλλη παγίδα που έστησαν στην επόμενη κυβέρνηση, αν δεν εκλεγεί πρόεδρος και από ό,τι φαίνεται δεν θα εκλεγεί, αφορά τη δίμηνη αντισεξάμηνης παράταση του μνημονίου. Δηλαδή, αν εκλεγεί αντίπαλο κόμμα, θα έχει μπροστά του τη στενοπό της ημερομηνίας που θα λύγει σε λίγες μέρες, άρα και την αδυναμία να κάνει μια κάποια σοβαρή διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση δεν έκλεισε τη διαπραγμάτευση, μόλις ότι μεταξύ άλλων έδωσε την απελευθέρωση των απολύσεων, το διπλασιασμό του ΦΠΑ, πέραν των ξενοδοχείων και στα φάρμακα, και καθώς και την κατάργηση ουσιαστικά της παροχής ΕΚΑΣ. Κάτι που είδε ότι δεν μπορούσε να το περάσει ούτε καν από τη Βουλή, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη σημερινή κατάσταση που οδηγεί από ό,τι φαίνεται σε εκλογές τον Φεβρουάριο από ό,τι όλα δείχνουν. Να πούμε ότι εδώ, επειδή έχουμε μία διαδικασία συνταγματική και επειδή έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα, γι' αυτό το λόγο καλέσαμε εδώ να μιλήσουμε και να τον ακούσουμε και να παρέμβετε κι εσείς όπως συμβαίνει συνήθως με την παρουσία τη δική σας, γιατί αυτή η εκπομπή βασίζεται σε εσάς και θέλουμε να ακούσουμε σήμερα σύντομες και πολλές απόψεις, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε πολλούς τηλεθεατές για να πούν τη γνώμη τους σε σχέση με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας. Λοιπόν, εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος, είναι καθηγητής του συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να μάθουμε διαβάζοντας σωστά το Σύνταγμα και όχι παρερμηνεύοντάς το, όπως έχουν κάνει ως τώρα πολλάκις μετά τις εκλογές του 2009. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένα πρώτο ερώτημα. Η όλη διαδικασία πώς εξελίσσεται από εδώ και πέρα με αυτό το δεδομένο που είναι κατώτερο των προσδοκιών της συγκυβέρνησης και αποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, εύκολο, δεν φαίνεται πολύ πιθανό
να συγκεντρώσει την τρίτη ψηφοφορία τους 180. Πείτε μας εντάχει τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι μετά από 5 ημέρες, δηλαδή ύστερα από 5 ημέρες λέει ακριβώς το Σύνταγμα, το άρθρο 32, θα γνωστοποιηθεί και την ξέρουμε από τώρα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Βουλής, πάλι με την ίδια διαδικασία και θα γίνει ψηφοφορία στην οποία απαιτούνται κατά το Σύνταγμα 2/3 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 200 βουλευτές. Σε περίπτωση που και αυτοί αποδιάκαρποι, θα έχουμε και τρίτη, την τελευταία, με τα 3/5 και όταν στα 3/5 δεν εμφανιστούν 180 θετικές ψήφοι, εντός 10 ημέρου, δηλαδή από τις 30 Δεκεμβρίου μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Δημοκρατίας υποχρεωτικά πρέπει να, με διάταγμα, να διαλύσει τη Βουλή, να προκηρύξει εντός 30 ημερών, δηλαδή 25 Ιανουαρίου, αν κοιτάξουμε το ημερολόγιο, ή 1η Φεβρουαρίου, εκλογές, και να προσδιορίσει, προσοχή εδώ, και ημερομηνία σύγκλησης της νέας Βουλής. Τώρα, μια ακόμη... Εντός πάλι 30 ημερών, αλλά βέβαια 15 μέρες. Εάν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν εκλεγεί ένας σχηματισμός κομματικός, που να μπορεί αυτοτελώς να έχει τους 151. Και μπούμε σε μια διαδικασία του άρθρου 37, του άρθρου 37 όπου είναι διερευνητικές και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, ενώ έχει οριστεί μια ημερομηνία σύγκλησης της Βουλής, όπου αυτή τρέχει και προηγείται της κυβερνητικής σύγκλησης της κυβέρνησης και παροχής ψήφου εμπιστοσύνης. Τι γίνεται? Γι' αυτό ακριβώς το Σύνταγμα λέει ότι εντός 30 ημερών από τις εκλογές έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία στο προεδρικό διάταγμα που θα την ξέρουμε και πρώτη ημέρα των εκλογών, πότε θα συγκληθεί η Βουλή. Αφήνουμε 15 μέρες, επειδή οι διερευνητικές εντολές ενδεχομένως θεωρητικά κατά το συνήθως συμβαίνουν θα είναι 3. Και αν εξαντληθούν τα τριήμερα, σε 9-10 μέρες, μετά από 10-12 μέρες θα έχουμε σύγκληση της Βουλής. Αν πάρουμε μια ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου, όπως θα γίνουν εκλογές, θα έχουμε να μετρήσουμε 13 μέρες, δηλαδή 14-15 Φεβρουαρίου, που θα έχουμε σύγκληση της Βουλής. Μέσα στο μεσοδιάστημα αυτό, από την επομένη των εκλογών, υποτίθεται ότι ο πρόεδρος της Βουλής, και αυτό θα συμβεί, με την εφαρμογή του εκλογικού νόμου από την Εφορευτική Επιτροπή, θα γνωστοποιήσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τις έδρες που έχουν καταληφθεί από τα διάφορα κόμματα. Αν παρόλα αυτά δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση και προηγηθεί η σύγκληση της Βουλής, γι' αυτό η σύγκληση, σας λέω, θα πάει 15 μέρες με 17 μέρες, ώστε να έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες δημιουργίας κυβέρνησης. Άρα, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, προκυρήσονται νέες εκλογές χωρίς να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι σαφές το σύνδεμα. Πρώτα θα πάρει την διερευνητική εντολή το πρώτο κόμμα, μετά θα πάρει το δεύτερο κόμμα, μετά το τρίτο κόμμα. Σε περίπτωση που έχει τέταρτο, θα δούμε ποιο θα πάρει τρίτο ή τέταρτο, με την έννοια όταν έχουν ίδιο αριθμό εδρών το τρίτο με το τέταρτο. Υπάρχουν κάτι κριτήρια ποιο θα είναι τρίτο και ποιο τέταρτο, μόνο όταν έχουμε ίδιο αριθμό εδρών. Δηλαδή στην ουσία, θεωρητικά με 3 εντολές ή οριακά 4, με 3 τριήμερα ή 4 τριήμερα, το ανώτοτο όριο, εάν κανείς δεν πηγαίνει με κανέναν, όπως λέγεται, δεν συνεργάζεται, θα έχουμε κλείσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των αρχηγών των κομμάτων για προσπάθεια κυβέρνησης συνεργασίας. Αν αποτύχει, πηγαίνουμε στο άλλο στάδιο που λέει το 37, πηγαίνουμε στις διάφορες εκλογικές κυβερνήσεις. Ή τα κόμματα κάνουν εκλογική κυβέρνηση, αλλά μιλάμε για κυβέρνηση που εντός 30 ημερών θα κάνει εκλογές. Άρα δεν εκλέγεται ο πρόεδρος μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κανονικά, μόλις η Βουλή σχηματιστεί στις 16-17, αν το πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας, θα έχουμε πρώτη εκλογή Προεδρίου και αμέσως μετά, αδιάφορα το οτιδήποτε συμβεί, θα εκλεγεί Πρόεδρος. Χωρίς να έχει σχηματιστεί ενδεχομένως η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί λέει ρητά το Σύνταγμα, αμέσως με τη σύγκριση της Βουλής, συγκροτείται σε σώμα εκλογή Προέδρου και αμέσως μετά έχουμε πρώτη ψηφοφορία ή τέταρτη συνεχόμενη μετά από τις 3 και στην 5η θα εκλεγεί Πρόεδρος και με σχετική πλειοψηφία. Κύριε Νικολόπουλε, θα συνεχίσουμε, αλλά να πάμε μια στιγμή στην κυρία Λιάνα από το Νέο Βουτζά. Καλησπέρα σας, κυρία Λιάνα, να ακούσουμε την πρώτη άποψη της τηλεθεατρίας μας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να πω για τα γεγονότα τα πρόσφατα,
ότι είναι σπαρακτικά συγκινητική η προσπάθεια των δεξιοπασόκων να σώσουν τις καρέκλες τους και να αποκαλούν αυτό σωτηρία της χώρας. Δεν πρόκειται να βγάλει πρόεδρο ο Σαμαράς και είναι πατριωτικό καθήκον κάθε Έλληνα για την πατρίδα, για τη σωτηρία της χώρας να στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το μόνο κόμμα, η μόνη λύση, η μόνη ελπίδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να ακούσουμε την κυρία Ελένη από το Καλαμάκι, γιατί θέλουμε και μια δεύτερη άποψη πριν συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Γρήγορα θα σας πω μία άποψη, μία υποψία και μία απορία, για να μην σας τρώω πολύ χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι τρεις εκλογές για πρόεδρο Δημοκρατίας, τρεις ψηφοφορίες, ανοίγουν ορίζοντες για χρηματισμό, αποστασίες, υπόγειες ζυμώσεις και τέτοια που τόσο καιρό μας έχουν ζαλίσει από τα μέσα, ότι ο τάδε βουλευτής, με μία ψηφοφορία νομίζω, αν δεν μπορούσε να βγει πρόεδρος Δημοκρατίας, θα μπορούσαν να πάνε σε εκλογές. Δεν ξέρω, αυτό το Σύνταγμα κάτι πρόβλημα έχει. Το Σύνταγμα το προβλέπει και είναι μια διαδικασία που έχει μια εξέλιξη, μας την εξήγησε πριν από λίγο εδώ ο κύριος καθηγητής. Ναι, αλλά νομίζω ότι οι τρεις ψηφοφορίες δίνουν αυτές τις εντυπώσεις για υπόγειες. Ναι, ωραία. Για να ακούσουμε πράγματα, λοιπόν, και τον κύριο Νικολόπουλο από αυτού να μας εξηγήσει. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και αρχηγός του κράτους, ή δυνατόν δεν πρέπει να είναι εκλεκτός ενός κόμματος. Γι' αυτό και το Σύνταγμα έχει ζητήσει 200 ψήφους, τα 2/3 του συνόλου, για να έχουμε εκλογή προέδρου. Προκειμένου να υπάρχει συνένεση. Να υπάρχει ακριβώς, μια συνενετική διαδικασία. Δηλαδή, ως ρυθμίση του πολιτεύματος, συνένεση μεταξύ των 2/3. Να το πούμε δηλαδή, να έχει μια καθολική σχετικά ομοφωνία, όχι. Αλλά βέβαια, επειδή οπωσδήποτε πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος, φτάνει μέχρι τα 3/5, που να είναι δηλαδή από 2 και πάνω κόμματα θεωρητικά. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από το εκλογικό σύστημα. Κάτι άλλο πάλι πολύ γρήγορο. Είχαμε πριν καιρό αναφορές για κάτι ως ώρα εταιρείες του Καρατεφέρη και αυτά, τα οποία πάλι έχουν σταματήσει να συζητούνται. Αυτό πάλι εμάς των ανθρώπων μας δίνει την εντύπωση ότι ρίχτηκε μία λάσπη στον ανεμιστήρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι να πάνε προς εκεί που πρέπει να πάνε, υποτίθεται από όπου πηγάζαν οι ψηφοφόροι αυτού του κόμματος. Γιατί δεν έχει δοθεί συνέχεια. Οποιοδήποτε από εμάς, άμα είχαν γίνει τέτοιες καταγγελίες, θα μας είχαν πάει μέσα κατευθείαν, την ίδια μέρα. Λοιπόν, αυτό το έχουν αφήσει έτσι. Και μία απορία θέλω. Όταν εμείς επί 30 χρόνια από το 1974 αυτά τα δύο κόμματα κυβερνούν. Λοιπόν, μας καταστρέψανε. Τους βάλαμε να μας σώσουν. Είναι δυνατόν να μας σώσουν αυτοί που μας καταστρέψανε? Δυστυχώς ψηφίσανε οι συμπολίτες μας, τους ψηφίσαμε κάποιοι από εμάς. Ναι, στην Τουρκία το 2000 πάλι ήταν στην ίδια κατάσταση. Τα βγάλανε έξω από τη Βουλή αυτά τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν τότε, αντιπολίτευση και κυβερνών κόμμα, και βάλανε τον Ερντογκάν, ξέρω εγώ, ο οποίος τους έβγαλε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ξέρω ποιο τρόπο. Βλέπω όμως ότι η Τουρκία είναι σε ανάπτυξη. Εμείς επιμένουμε αυτούς τους δύο που μας καταστρέψαν, τα κόμματα δηλαδή, αυτούς τους δύο να θέλουμε να συνεχίζουμε πάλι σαν λαός, να τους βάζουμε εκεί πέρα. Μα δεν είναι δυνατόν να μας σώσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Είναι το θέμα πολύ σημαντικό και να πόκειται σε εμάς τι θα ψηφίσουμε, γιατί θα σας επισημάνω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν αυτή τη στιγμή το 55% να θέλουν εκλογή προέδρου από την παρούσα Βουλή και το 54% να μην θέλει να μην γίνουν εκλογές. Απορώ, δηλαδή, απορώ. Αυτά είναι αντιφατικά σχήματα, τα οποία βλέπετε το έτσι καταγράφονται. Ενώ προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, από την άλλη μεριά βλέπουμε και αυτή την αντιφατική άποψη που έχουν πολλοί συμπολίτες. Σίγουρα και μάλλον μας κάνουν μια πλήση κεφάλων, ένα φόβο, κάτι, ένα εκφοβισμό, στον οποίο δεν πρέπει να τσιμπάμε πια. Θα δούμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Καλό σας βράδυ. Χρόνο. Γεια σας. Γεια σας. Από ό,τι είδατε, οι τηλεθεατές είναι αρκετά ζωηροί εδώ. Έχουν έντονες απόψεις και δυναμικοί είναι. Και θα ήθελα εσείς από τη δική σας την πλευρά να μου πείτε, εάν τώρα σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση που δεν έγινε, τι μπορεί να γίνει, γιατί είδατε, θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση να τη φέρει πολύ νωρίτερα για να έχει υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος επεξεργασίας για να μπορεί στην επόμενη Βουλή να ψηφιστεί κάποια αναθεώρηση και τα σημαντικά άρθρα 86 και 61 που αφορούν
υπουργούς και βουλευτές και ασυλίες. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση προσχηματικά και ακολουθούσε μια επικοινωνιακή τακτική. Τελευταία στιγμή, τη στιγμή που φαίνονται ότι δεν υπάρχουν 180 και θα διηγηθούμε για εκλογές, κατέθεσε πρόσφατα πρόταση αναθεώρησης. Είναι κατά τη γνώμη σας αναγκαία μια αναθεώρηση σε μερικά άρθρα? Θεωρώ ότι το αναγκαίο είναι να τηρείται το Σύνταγμα, το οποίο δεν τηρήθηκε, από αυτούς που ζητούν να το αναθεωρήσουν. Εννοείται ότι αυτά τα 4,5 χρόνια έχει πολλές φορές παραβιαστεί. Έχουν γίνει αλυσιδωτές παραβιάσεις του Συντάγματος. Έχω επισημάνει από χρόνια και ένα συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούσε να βάλει φρένους σε αυθαιρεσίες της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Το ερώτημα αμέσως μετά από το συνταγματικό δικαστήριο είναι ποιοι θα το απαρτίζουν. Κατά πώς θα είναι εξαρτώμενο. Πρέπει να υπάρχει ακριβώς μια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θεωρώ ότι το σύστημα του παρεπίπτοντος ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων σε κάθε δικαστήριο να προσπαθεί ο πολίτης και ο δικαστής να ελέγξει αν ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα ή δεν είναι, είναι σωστό σύστημα. Άλλο το θέμα μπορεί να προσθεθεί ορισμένη αρμοδιότητα για ορισμένους ελέγχους στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που οριακά λειτουργεί και σαν συνταγματικό δικαστήριο. Ιωνίως συνταγματικό δικαστήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουμε τίθεται σε αποφάσεις. Ναι. Εκτός από όμως από αυτές τις δύο περιπτώσεις, της ευθύνης των υπουργών και της βουλευτικής ασυλίας, είναι κυρίως το θέμα το πρωτοφανές της παραγραφής, ναι, της σύντομης παραγραφής που τους διαχωρίζει από τους πολίτες, ναι, και αυτό έπρεπε να καταργηθεί. Όμως υπάρχουν και ένα σωρό άλλα θέματα που είναι προς αναθεώρηση και που θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σας με βάση. Αυτή ναι, την πρόταση... η αναθεώρηση όμως της Νέας Δημοκρατίας δεν τα θίγει αυτά τα θέματα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι το ανώτερο, το κυρίαρχο όργανο του κράτους που είναι ο λαός, δυστυχώς έχει τις λιγότερες αρμοδιότητες από οποιοδήποτε άλλο λαό, οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και δεν βλέπω στην αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας ενίσχυση των δικαιωμάτων του εκλογικού σώματος. Απλώς βλέπω μία φοβία να αποφεύγονται εκλογές, να μην υπάρχουν ουσιαστικές νομοθετικές λαϊκές πρωτοβουλίες, παρέμβαση λαϊκή, νομοθετική λαϊκή άρνηση κυρία, να μπορεί οι πολίτες να αντιδράσουν σε ένα νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί από μια πλειοψηφία που δεν τους καλύπτει. Ορισμένοι τέτοιοι θεσμοί που υπάρχουν σε άλλα κράτη, εδώ είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν προτείνονται με την αναθεώρηση. Μάλιστα. Ασχολούμαστε με ψευδοδιλήματα, αν πρέπει ο πρόεδρος να εκλέγεται από το λαό ή δεν πρέπει, που είναι σαφές ότι σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα ο πρόεδρος έχει, αν το θέλετε, τιμητικό ρόλο, αρχηγός του κράτους. Και αν εκλεγεί από το λαό, σημαίνει ότι αποκτά μια εξουσία. Ναι, και ήδη το σύστημα βαδίζει προς το ημιπροεδρικό. Ημιπροεδρικό, ακριβώς. Να πάμε τώρα λίγο στον κύριο Χρήστο από το Βύρονα. Καλησπέρα, κύριε Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως και πολύ ωραία. Μιας και αναφέρεστε στο Σύνταγμα, θα πω και έχετε και συνταγματολόγο εκεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο κύριος Νικολόπουλος. Θα πω λοιπόν ότι σε καμία χώρα του πλανήτη Γη, ούτε στην Αντιγκαλάγκουα, δεν επιτρέπεται ένας λαός να βιάζεται καθημερινά για χρόνια με την ευλογία του Συντάγματος και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όχι, ο κύριος Νικολόπουλος εδώ... δεν τον ακούσατε. Μισό λεπτό, κύριε Χρήστο. Είπε πρωτήτερα μια στιγμή. Είπε πρωτήτερα ότι παραβιάστηκε επανειλημμένα το Σύνταγμα. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν πρόκειται για παραβίαση. Κύριε Παπαδόπουλε, πρόκειται για βιασμό. Εντάξει, εσείς χρησιμοποιείτε μια άλλη λέξη, αλλά εγώ σας λέω ότι ο κύριος Νικολόπουλος το έπεσε σήμερα. Δεν λέξη μου επιτρέπετε. Ναι, δεν βομολογώ. Δεν είπα ότι βομολογείτε. Του ελληνικού λαού. Συλλήβδην κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση για 6 χρόνια. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ένα κρεματόριο από άκρου εις άκρο. 10.000 αυτοκτονίες, είναι μια κομμόπολη, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω από 60-70.000 θάνατοι, από νήτια μέχρι γέροντος τάσης ηλικίας. Γιατί? Είναι μια πόλη. Γιατί? Γιατί άλλος δεν έχει να αγοράσει φάρμακο, άλλος δεν έχει να πάει μπει στο νοσοκομείο χρήματα, άλλος δεν, αλλού δεν υπάρχει ασθενοφόρο, αλλού δεν υπάρχει γιατρός, αλλού το νοσοκομείο είναι κλειστό. Δηλαδή δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει περίθαλψη. Αυτά δεν είναι ομές παραβιάσεις του Συντάγματος. Και τώρα περιμένουμε τι? Από τις εφιάλτες που μόλις βγούμε από το σπίτι μας και στρίψουμε στη γωνία, θα βρούμε και από έναν εφιάλτη να μας σώσουνε? Για να δούμε σε λίγο. Όταν γνωρίζετε ότι η λέξη εφιάλτης συναντάται μόνο στα ελληνικά λέξη. Λοιπόν, δεν μιλάω με την έννοια του εφιάλτη όνειρο κακό. Μιλάω για τον εφιάλτη. Κατάλαβα τι λέτε. Θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εκλογές είναι πρώτων πυλών. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί του έχουν βγάλει τα παντελόνια. Μακάρι ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ορθά.
να το πουλήσουν για μεταμόσχευση στην ελεύθερη αγορά μεταμοσχεύσεων. Γιατί δεν έχω να δώσω 500 ευρώ στην εφορία. Καταλάβατε, κύριε Παπαδόπουλε. Κατάλαβα, κύριε Χρήστο. Δεν περιμένουμε από μια κυβέρνηση να πετάνε ελικόπτερα και να μολάνε 100 δόλαρα. Τίποτα. Τους παρανομούντες να τιμωρήσει. Αυτό περιμένουμε. Την πολιτική με ένα ζιβάγκο, με ένα ζιν και βγαίνουν με 56 διαμερίσματα, με 40 διαμερίσματα, με καταθέσεις και μισό με κουτόχαρτο. Είμαστε από το χωριό του Πουθενά και του Κουτουρού και παντρευτήκαν όλοι πλούσιες γυναίκες. Τι παραπάνω είχαν από εμάς. Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε. Να μην μας βγάλει το σηκώτη να το πουλήσει στην ελεύθερη αγορά μεταμοσχεύσεων. Τίποτα άλλο, όχι λεφτά. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Καλό βράδυ. Πάμε στην κυρία Βικτωρία από το Μαρούσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και μια σωστή. Και ένας σωστός δημοσιογράφος. Δεν θα πω τίποτε άλλο, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάτε πολλά γιατί κοκκινίζω. Όχι, δεν θα πω πολλά γιατί να μην φάμε και τον χρόνο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω σήμερα, εγώ η Βικτωρία, να πω στον ελληνικό λαό, στο εκλογικό σώμα, όχι στον ελληνικό λαό, γιατί βαρέθηκα να ακούω περί λαού. Στο εκλογικό σώμα. Ακριβώς. Είμαι υπεύθυνη για όλα. Γιατί? Γιατί εγώ ψήφισα 5 πρωθυπουργούς που δεν δούλεψαν ποτέ. 5 πρωθυπουργούς που δεν δούλεψαν ποτέ. Ετοιμάζομαι τώρα για τον έκτο, το οποίο η διαγωγή είναι κάτω και από το πώς το λέγαμε εμείς, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε στα χρόνια μου, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτω και από το κακός, γιατί είχαμε τότε το καλός, λέω καλός και δεν θυμάμαι τι. Έχω την ηλικία μου βέβαια. Έχω την ηλικία μου. Όχι, άριστος δεν υπάρχει. Κάκιστος και κάτω από κάκιστος. Ο έκτος που θα βγει τώρα. Για να δούμε, ο κόσμος ψηφίζει ελπίδα, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε. Δεν ξέρω τι ψηφίζει ο κόσμος. Είναι έξω της τύχης του. Εγώ όμως, εγώ τους ψήφισα όλους. Αυτινούς τους 300 που είναι τώρα στη Βουλή που εξευτέλησαν τη Βουλή και το βουλευτικό αξίωμα και ψάχνουν για σημαία ευκαιρίας, θα ήθελα να τους πω πολλά, αλλά επειδή σέβομαι εσάς για την εκπομπή δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, ψήφισα εγώ αυτούς τους 300. Σας είπε κανένας από αυτούς που βγήκαν μέχρι τώρα ότι αυτοί ψήφισαν κάποιον? Όχι. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Εμείς τίποτα. Εγώ κοίταξα στον καθρέφτη και είπα, Βικτωρία, φταίς. 300 ψήφισες εσύ. Εγώ έβγαλα την Κούνεβα στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει η Κούνεβα. Δεν έχω πρόβλημα με την κυρία. Αλλά δεν ξέρω αν ξέρει η ελληνική ιστορία. Λοιπόν, ευτυχώς τώρα θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ που ενδιαφέρονται για μένα, επιτέλους και κάποιος, παρετούνται πια από τα δικαιώματα. Δεν συνεργάζεται όμως το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ξέρουμε. Όχι. Αυτοί παραιτήθηκαν από τα ΟΦΗΚΙ, από όλα τα προνόμια και είπαν τι παίρνει ο τελευταίος συνταξιούχος, 700, ναι, εμείς τέλος πάντων επειδή είμαστε βουλευτές και το ψωμί για μας δεν έχει με το ζύγι τώρα ένα ευρώ μισό, ξέρω. Κυρία Βικτωρία, είπα στον πρόλογό μου για την υπέρογγη αμοιβή σε σχέση με αυτή που παίρνει ο κάθε εργαζόμενος είτε συνταξιούχος, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν 6.000 συν 2, 8.000 το μήνα αυτή τη στιγμή ως βουλευτική αποζημίωση. Και πρέπει να μειώσουν και τους βουλευτές, γιατί αυτό, αναλογικά η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερους βουλευτές από ό,τι άλλες χώρες Ευρώπης σε σχέση με τον πληθυσμό της. Για να βγαίνω σε εσάς και να είπα και ένας δημοσιογράφος σωστός, σημαίνει ότι σας παρακολουθώ. Τα έλεγα αυτά πριν από 3 χρόνια εδώ και κάποιοι μου λέγανε μην τα λες για να γίνουμε βουλευτές για να τα παίρνουμε. Και είπα ότι εγώ δεν θέλω να γίνω βουλευτής για να τα παίρνω, θέλω να μιλάω έτσι όπως μιλάω ελεύθερα. Όποιος έχει πρόβλημα, το όνομά μου το έχετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Δεν θέλω να βρίσω κανέναν γιατί σέβομαι την εκπομπή. Σέβομαι εσάς προσωπικά και τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βικτωρία. Λοιπόν, εγώ δεν άκουσα κανέναν ούτε του ΚΚΚ, το λαό. Ο λαός, φτώχεια, οι αυτοκτονίες, το κακό. Γιατί δεν είπαν οι κύριοι αυτοί όλοι, καλά, ας το κεφάλαιο. Δεν μιλάω για το κεφάλαιο με τα 20 και τα 30 σπίτια και τα 130 που δεν ξέρω πώς. Συλλογή και δεν μου είπε κανένας πώς έχει το Καραμανλή 11 χρόνια στο Παρίσι. Δεν μου είπε κανένας γι' αυτό, ούτε πώς έκτισε τη βίδα στην Εκάλη. Και τον έκανα και εθνάρχη τον Καραμανλή. Άστο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, δεν ήταν δική του στην Εκάλη. Το σπίτι θέλω δεν ήταν τώρα, δικό, ήταν δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ας καθόταν σε ένα τριάρκι αυτός όπως κάθομαι κι εγώ σε 50 τετραγωνικά και πληρώνω 370 έμφια. Α, κάτι, κατάλαβα. Λοιπόν, καταλάβατε. Το ΚΚΚ, μια ζωή για το λαό. Γιατί αυτοί έχουν τόσα προνόμια? Πώς θα παίρνει σύνταξη? Το ανώτερο, ξέρω εγώ, 3.000. Έτσι είναι, κυρία Βικτωρία. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένα. Ούτε βενζίνης, ούτε κάψιμο. Και δείτε τα άλλα, τα κανάλια, τα μεγαλόσχημα, αν τα λένε αυτά τα πράγματα.
Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θέλω και άλλα να πω, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστική διακοπή. Θα επανέλθουμε, κύριε Νικολόπουλε, και θα μιλήσουμε και πάλι.